Συνεχίζουμε ένα χρόνο τώρα, η πανδημία συνεχίζει και καλπάζει χωρίς φρένο. Η κυβέρνηση οδηγείται σε αλλεπάλληλες παλινοδίες, μελιοαλλερούμενες οδηγίες, με συνεχή άνοιξε κλείσε, με lockdown πάνω στο lockdown, με τραγικά αποτελέσματα στη ζωή και την υγεία, στη μόρφωση και στα δικαιώματά μας. Έχουν κλείσει πάρκα, χώροι άθλησης, πολιτισμού, κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε με μέτρα ασφαλείας να ανακουφίσει λαό και νεολαία από τη δύσκολη καθημερινότητα. Την ίδια στιγμή η καταστολή συνοδεύει την αντιλαϊκή πολιτική των αντισυνδικαλιστικών νόμων, της απαγόρευσης των διαδηλώσεων, των απολύσεων και της απλήρωτης εργασίας. Η κυβέρνηση αξιοποίησε την πανδημία ως ευκαιρία για να νομοθετήσει σκληρά αντιεκπαιδευτικά μέτρα. Δεν πήρε όμως κανένα μέτρο για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων από την αρχή της χρονιάς. Δεν ικανοποίησε το αίτημα για αραίωση των μαθητών ανά τάξη, για επαναλαμβανόμενα τεστ στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Είπε ψέματα για την προτεραιότητα των εκπαιδευτικών στους εμβολιασμούς. Υλοποίησε όμως τη σύμβαση της προηγούμενης κυβέρνησης με τη ΣΥΣΚΟ για την τηλεκπαίδευση, δίνοντας την πολυεθνική 2 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών, αφήνοντας χωρίς τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό μαθητές και εκπαιδευτικούς. Φρόντισε να ενισχύσει οικονομικά τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις τράπεζες, χρεώνοντας τον ελληνικό λαό με πάνω από 70 δις, οδηγώντας όμως τη χρεοκοπία τους μικρούς ΕΒΕ. Το μόνο μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι το self-test. Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση μεταφέρει τις δικές της ευθύνες στους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Όλο το διάστημα της πολύμενης αναστολής λειτουργίας των σχολείων, της αμφίβολης σε σχέση με τα εκπαιδευτικά της αποτελέσματα τηλεκπαίδευσης, δημιουργούνται και οξύνονται εκπαιδευτικά και μαθησιακά κενά. Μεγαλώνει το άγχος, ο φόβος και η ανασφάλεια στα παιδιά. Η πολύμινη απουσία κοινωνικοποίησης, επαφής με φίλους και αγαπημένες δραστηριότητες αφήνει ισχυρά αποτυπώματα στην ψυχική υγεία των παιδιών μας. Οι επιστημονικές έρευνες και μελέτες, ακόμα και η ίδια η UNICEF, μιλούν για χαμένη γενιά. Ε, όχι! Στο χέρι μας είναι να μην επιτρέψουμε να γίνουν τα παιδιά μας τα μεγαλύτερα θύματα της πανδημίας και της κρίσης. Δεν θα αφήσουμε να υπάρξουν χαμένες γενιές. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, 135 χρόνια μετά την αιματοβαμμένη πρωτομαγιά του Σικάγου για το 8ωρο και 101 χρόνια μετά την καθιέρωση με νόμου το 8ωρο στην Ελλάδα, μια κατάκτηση που για να κατοχυρωθεί χρειάστηκαν ποτάμια αίματος και σκληροί αγώνες, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να την καταργήσει. Να φέρει νόμο για την επιβολή της δεκάωρης εργασίας και την κατάργηση αμοιβής των υπεροριών, ρυθμίσεις για τη διεύρυνση της ευελιξίας. Η κατάργηση του 8ωρου των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, της κυριακάτικης αργίας, καθώς και βασικών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, αποτελούν σημαντικό χτύπημα στα δικαιώματά μας, στον ίδιο το σκοπό της ύπαρξης και της δράσης των συνδικάτων. 13 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας, μετρούμε χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες ασθενείς από τον κορονοϊό. Η κυβέρνηση αρνείται να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων και συνολικά του λαού. Την ώρα που πεθαίνουν δεκάδες καθημερινά εκτός ΜΕΘ και η κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία είναι εκρηκτική, αρνείται την πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Ενώ οι προσλήψεις είναι δραματικά ελάχιστες σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Οι συνέπειες
από τη μετατροπή του συστήματος υγεία σε σύστημα μίας νόσου, έχει διαμορφώσει μια δεύτερη πανδημία δίπλα στον κορονοϊό, όπου χιλιάδες χειρουργία, κρίσιμες θεραπείες, διαγνωστικές εξετάσεις για σοβαρές ασθένειες ακυρώνονται, αυξάνοντας έτσι τους θανάτους σε ομάδες του πληθυσμού που εκδηλώνουν ή υπόκειται σε σοβαρές ασθένειες. Η κυβέρνηση πολλαπλασιάζει τα εργαλεία που έχουν οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές στα χέρια τους για να διευρύνουν την επιχειρηματική λειτουργία των Δήμων. Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Οι ιδιωτικοποιήσεις επεκτείνονται. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας και μειωμένα δικαιώματα. Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, στα σχολεία, στα νοσοκομεία και στους Δήμους έχουν αρνητικό πρόσημο σε σχέση με τις αποχωρήσεις. Η τελεργασία ήρθε για να μείνει, ενώ οι χώροι δουλειάς των Δήμων αλλά και στις επιχειρήσεις, τα εργοστάσια και τα σούπερ μάρκετ έχουν μετατραπεί σε εστίες διασποράς του κορονοϊού από την απουσία και των στοιχειωδών μέτρων προστασίας. Όλες οι κυβερνητικές επιλογές της χώρας μας, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνουν ότι κριτήριο της πολιτικής διαχείρισης πανδημίας δεν είναι η προστασία της υγείας και οι ανάγκες των λαών, αλλά η στήριξη και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.